περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ένας ασθενής 84 ετών που διακομίζεται στο ΤΕΠ με δύσπνοια από τριημέρου, όπως το αναφέρει, η λακώδη βήχα από ημερών, δεν μπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς τις ημέρες, και αιμόφρυτα πτήλα από ημερών και περιστασιακή αποβολή αίματος από μηνών. Πρόκειται για έναν ασθενή πρώην καπνιστή, αρκετά βαρύ καπνισματικό ιστορικό, με διακοπή το 2003, είναι περσινό περιστατικό, με καρκίνο του λάριγκα προδιετίας για το οποίο έλαβε ακτινοθεραπεία και είναι υπό ορειλά παρακολούθηση χωρίς αναφερόμενη υποτροπή. Είχε κάνει, να το σημειώσουμε εδώ, μόνο ακτινοθεραπείες για τον καρκίνο του λάριγκα, χωρίς κάποια χειρουργική παρέμβαση. Επίσης, πάσχει από καρκίνο της ουροδόχου κύστης, που έχει διαγνωστεί από έτους, με πολλαπλά χειρουργία και αφαίλωση θυλωμάτων το τελευταίο πρόδεκα πενθυμέρου. Άρα, είναι ένας ασθενής που έχει δύο καρκίνους που σχετίζονται με το κάπνισμα και εμφανίζεται με αυτή την εικόνα. Η κλινική εξέταση και τα εργαστηριακά ευρήματα δεν μας δείχνουν κάτι σημαντικό πέραν μιας ήπιας ταχύπνιας και αναπνευστικής ανεπάρκειας, που έχει 93% μια κάνουλα στα 3 λίτρα, έχει φυσιολογική θερμοκρασία, λίγο αυξημένες σφίξεις και τα λευκά είναι φυσιολογικά και δεν έχει δείκτες φλεγμονής. Και αυτή είναι η ακτινογραφία θώρακος που έχει ο ασθενής. Επίσης, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο έβριμα, πλην μιας αύξησης των μεσοπλευρίων διαστημάτων και θα μπορούσε να πούμε μιας υπερδιάτασης, ίσως να έχει και κάποιο αποφρακτικό νόσημα, δεν αναφέρεται χαπ από το ιστορικό του. Εν τούτης, φέρει μια σπυρομέτρηση, και θέλω να μείνω λίγο εδώ, που την έχει κάνει προμηνός. Ηθελημένα έχω βάλει πρώτα τις τιμές, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται. Ναι, δεν φαίνεται. Λοιπόν, θα σας το πω. Λοιπόν, η ζωτική χωρητικότητα είναι 3,32, είναι στο 86%. Ο FEV1 είναι στο 60% και ο λόγος είναι στο 51%. Η θελημένα έχω βάλει λανθασμένα πρώτα τις τιμές της πυρομέτρησης, γιατί αν διαβάσει κάποιος αυτές τις τιμές χωρίς να δει την καμπύλη, ας πούμε, και γνωρίζοντας ότι όταν έχουμε ένα λόγο FEV1 προς FVC κάτω από 0,7, μιλάμε για μια πιθανή απόφραξη που σε αυτή την περίπτωση που είναι στο 60% είναι μετρίου βαθμού, όμως και μπορεί να κατευθυνθεί με βάση και το καπνισματικό ιστορικό ότι ο ασθενής πάσχει από κάποιο αποφρακτικό νόσημα των αραγωγών, χωρίς όμως να έχει δει λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα που μπορούν να δημιουργηθούν βλέποντας μόνο τις τιμές. Εν τούτης, θα έπρεπε να έχει δει πρώτα την καμπύλη. Το σχόλιο του συναδέλφου το έχω σβήσει. Στην ουσία μιλάει για μια βροχοδιαστολή, μάλλον αποφρακτική με μέτρια συνεργασία του ασθενούς, έχοντας αξιολογήσει αυτή τη μορφολογία ότι οφείλεται στη μέτρια συνεργασία του ασθενούς, ενώ βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ένας αποκεφαλισμός στο εκνευστικό κομμάτι της καμπύλης, αυτή είναι προμηνός, και ένας μικρός αποκεφαλισμός στο εισπνευστικό κομμάτι της καμπύλης. Άρα, το ερώτημα μετά και την μορφολογία των καμπυλών όταν μελετηθούν είναι αν η σπυρομέτρηση είναι φυσιολογική, είναι αποφρακτική, είναι περιοριστική, είναι ενδεικτική σταθερής απόφραξης των αραγωγών. Η απάντηση είναι ότι με βάση τη μορφολογία θα πρέπει να κατευθυνθούμε και με βάση το ιστορικό του ασθενούς, να θυμίσουμε ότι από το ιστορικό του ο ασθενής έλεγε ότι εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον καρκίνο, είναι μια τελειωμένη υπόθεση, είμαι καλά, με έχει παρακολουθήσει και ορειλά μου, δεν έχω τίποτα. Και προφανώς θα δείτε στη συνέχεια ότι με απλή επισκόπηση του λάριγκα δεν θα είχε φανεί το πρόβλημα που έχει ο ασθενής. Να θυμηθούμε λίγο αυτές είναι οι μορφολογίες, οι διάφορες μορφολογίες που μπορούμε να δούμε στις καμπύλες της πυρομέτρησης που πρέπει πάντα να τις αξιολογούμε και να μην κοιτάμε μόνο τις τιμές.
και βλέπουμε ότι εδώ είναι η φυσιολογική σπυρομέτρηση, αυτή είναι μια τυπική αποφρακτική. Αυτές εδώ είναι περιοριστικές και εδώ έχουμε τις σπυρομετρήσεις που εδώ έχουμε μια μεταβαλλόμενη απόφραξη των εξωθωρακικών, του εξωθωρακικού μεγάλου αεραγωγού. Εδώ μια μεταβαλλόμενη του ενδοθωρακικού και εδώ είναι ένα fixed obstruction, δηλαδή μια απόφραξη που δεν μεταβάλλεται με τις αναπνευστικές κινήσεις. Βλέποντας λοιπόν πάλι την καμπύλη και παρατηρώντας καλύτερα αυτό το κομμάτι και λίγο αυτό, μάλλον πηγαίνουμε προς τα εδώ ή ακόμα περισσότερο ότι έχει πολύ έντονο στοιχείο ενδοθωρακικής απόφραξης και ίσως και ένα στοιχείο fixed απόφραξης, γιατί υπάρχει, έχει φαγωθεί λίγο, βλέπουμε και το κομμάτι το εισπνευστικό. Να θυμίσουμε λίγο τη φυσιολογία και γιατί γίνονται αυτά, ότι εξαιτίας των διαφορών πιέσεων μεταξύ της ατμόσφαιρας και την ενδοθωρακική, όταν έχουμε μια ενδοθωρακική απόφραξη κατά την εισπνοή, κατά την εκνοή θα συμπιεστεί το εσωτερικό κομμάτι της απόφραξης, ενώ αντίστοιχα, κατά την εκνοή, ενώ κατά την εισπνοή, όταν έχουμε μια απόφραξη εξωθωρακική, θα συμπιεστεί αυτή η εξωθωρακική απόφραξη, οπότε θα μας οδηγήσει σε αυτές τις μορφολογίες που είναι πιο κοντά στην κλινική πραγματικότητα από τις προηγούμενες. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά μια μεταβλητή απόφραξη ενδοθωρακική. Βλέπετε εδώ τον αποκεφαλισμό του εκνευστικού κομματιού. Είναι αυτή η περίπτωση εδώ, γιατί κατά την εκνοή συμπιέζεται ο αεραγωγός που βρίσκεται ενδοθωρακικά. Αυτή είναι μια περίπτωση μεταβλητής εξωθωρακικής απόφραξης, ας πούμε μια πάρη στο φωνητικό χορδό, ένα όγκο στο λάριγγα, εδώ. Και αυτές είναι τις περιπτώσεις fixed obstruction, δηλαδή μιας απόφραξης στην οποία δεν μεταβάλλεται με τις αναπνευστικές κινήσεις. Και να δούμε πάλι τη σπυρομέτρησή μας, γιατί επιμένω πολύ σπυρομέτρηση, γιατί αυτό θα είχε, αν είχε αξιολογηθεί, θα είχε κατευθυνθεί ο άρρωστος πριν την τελευταία στιγμή στα επίγοντα. Βλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι μοιάζει λίγο με εδώ περισσότερο, αλλά έχει ένα στοιχείο από αυτό. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Θα του χορηγήσουμε βροχοδιασταλτικά, θα του χορηγήσουμε αντιβιωτικά, θα κάνουμε αξονική τομογραφία θώρακα ή θα κάνουμε βροχοσκόπηση? Η απάντηση είναι ότι πρέπει να κατευθυνθούμε προς την απεικόνηση, καλύτερη απεικόνηση και αξιολόγηση της βλάβης. Άρα και θα τα βάλω μαζί. Θα πρέπει να κάνουμε αξονική τομογραφία, θώρακος και βροχοσκόπηση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και μόνο βροχοσκόπηση, όμως είναι καλύτερο πριν τη βροχοσκόπηση να έχουμε μια πιο λεπτομερή απεικόνηση του θώρακα και των δομών, ώστε να σχεδιάσουμε καλύτερα τη στρατηγική μας. Κάναμε, επειδή ήμασταν στα επίγοντα, πρώτα αξονική τομογραφία θώρακα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, δεν έχω τις πάνω το μέσο, ότι υπάρχει ο λάριγγας, δεν φαινόταν κάτι να υπάρχει στην περιοχή του λάριγγα. Εν τούτοις βλέπουμε μια σταδιακή απόφραξη από στο μέσο τριτιμόριο περίπου της τραχείας. Βλέπετε εδώ που φτάνουν προς την κυρία Τρόπιδα, δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Εδώ είναι πιο κοντινές τομές. Βλέπετε εδώ αρχίζει μια στένωση που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη εδώ και εδώ. Και καλύτερα το πιο σημείο της, να το εδώ βλέπετε, είναι αυτό εδώ. Με βάση λοιπόν την αξονική τομογραφία και εφόσον είμαστε στα επίγοντα και ακόμα δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε πρόσβαση στο βροχοσκοπικό εργαστήριο, πώς θα αξιολογούσαμε την απόφραξη από την αξονική τομογραφία? Θα τη θεωρούσαμε ότι είναι μια επικίνδυνη για τη ζωή που χρήζει άμεση παρέμβαση? Να θυμίζω ότι ο άρρωστος είχε λακώδη βήχα, αλλά δεν είχε εισπνευστικό, δεν είχε κάποιο μουσικό στοιχείο στην ακρόαση. Ήταν ελαφρά ταχυπνοϊκός και είχε μια ήπια αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά δεν έδειχνε να υποφέρει. Είναι σημαντική, αλλά όχι άμεσα απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Ή πρόκειται για μια μετρίου βαθμού στένωση που χρήζει παραπομπή στον ογκολόγο του λόγω πιθανής υποτροπής του καρκίνου του λάριγγα? Πραγματικότητα, είναι πολύ δύσκολο, όπως φαίνεται
κουβαλεί δεικτικά μια μελέτη που έχουν αξιολογήσει πώς φαίνονται οι αλλοιώσεις των μεγάλων αραγωγών στην αξιονική τομογραφία, να αξιολογηθεί μια στένωση με βάση την αξιονική τομογραφία, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς αν είναι στη μέγιστη εισπνοή ο άρρωστος, σε τι φάση έχεις πετύχει τις τομές, πόσο είναι το εύρος. Εδώ δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει ότι όχι, είναι μια σημαντική επικίνδυνη στένωση, κάποιος άλλος να πει ότι υπάρχει, όχι, υπάρχει αέρας που περνάει. Γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό άμεσα να προχωρήσουμε σε βροχοσκόπηση. Εδώ μπορούμε να παίξουμε το βίντεο. Είναι δυνατόν? Αν το κατεβάσετε, θα το μικρύνετε, θα μπορέσει να παίξει. Αν το βγάλετε από την παρουσίαση. Όχι, εννοώ να το μικρύνετε, να μην το κάνετε να είναι... Μπράβο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη βροχοσκόπηση τα ευρήματα είναι αρκούντος τρομακτικά. Έχουμε μια τεράστια μάζα η οποία κλείνει σχεδόν 100% την τραχεία, το μεγάλο αεραγωγό, και μάλιστα επειδή έχει αιμορραγήσει, επίκειται πλήρη απόφραξη του αεραγωγού και θάνατος του ασθενούς. Συνεπώς, η εικόνα στη βροχοσκόπηση δείχνει ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Οπότε, όταν ξανατεθεί αυτό το ερώτημα, εφόσον έχουμε κάνει όλες τις ενδεδειγμένες κινήσεις, η απόφραξη αυτή είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς και χρήζει άμεσης παρέμβασης. Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η άμεση αυτή παρέμβαση, επόμενη κίνηση? Να προχωρήσουμε σε επεμβατική βροχοσκόπηση με εύκαπτο βροχοσκόπιο, να καλέσουμε τους θωρακοχειρουργούς, πανικόβλητοι, να έρθουν να μας ανοίξουν τον άρρωστο, να λύσουν το πρόβλημα, ή να προχωρήσουμε επιγόντως σε βροχοσκόπηση με άκαμπτο βροχοσκόπιο. Τώρα, αυτή η ερώτηση είναι λίγο πιο ειδική και τεχνική, και η σωστή απάντηση είναι το 3. Διότι άμα δούμε αυτή τη μάζα και προχωρήσουμε με το εύκαμπτο βροχοσκόπιο σε παρεμβάσεις, τότε θα μπορούσε να αιμορραγήσει περαιτέρω και αυτή η μικρή τρυπούλα από την οποία έπαιρνε ο ασθενής αέρα να κλείσει. Και μετά, εκείνη τη στιγμή επίσης, με το εύκαμπτο βροχοσκόπιο θα ήταν πολύ δύσκολο και με βάση αυτή την εικόνα που είχε η τραχεία του ασθενούς να τον διασωληνώσουμε, γιατί δεν θα πέρναγε ο σωλήνας. Δεν ξέραμε τι βάθος είχε αυτή η μάζα από κάτω. Οπότε και με βάση τις οδηγίες. Στις περιπτώσεις που απειλείται απόφραξη του αεραγωγού, η ενδεδειγμένη κίνηση είναι να προχωρήσουμε το άκαμπτο βροχοσκόπιο και να εκριζώσουμε τον όγκο. Η άκαμπτη βροχοσκόπηση γίνεται στο χειρουργείο με γενική αναισθησία και αποτελεί μέθοδος εκλογής, όπως έχει αποδειχθεί από πάρα πολλές μελέτες, πιο παλιά το 97, το 2013, το 2006, είναι κοινή πρακτική πλέον. Γιατί ταυτόχρονα με την εκτομή, εκρίζωση ή τη χρήση λέιζερ ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε στον όγκο, επιτρέπει κυρίως τον αερισμό και την αιμόσταση. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα όταν το εκρυζώσεις, αρχίσει και αιμορραγεί κατακλυσμία, τότε μπορείς να το ταμπονάρεις, να προχωρήσεις πιο κάτω με το άκαμπτο βροχοσκόπιο, να αναρροφήσεις όσο με όση μέγιστη ροή αναρρόφησης μπορείς να βάλεις, αλλά κυρίως να αερίσεις τον ασθενή. Και άκαμπτη βροχοσκόπηση γίνεται, όπως είπαμε, τον ασθενή σε πλήρη αναισθησία και μπαίνει εδώ το άκαμπτο βροχοσκόπιο. Έχει ένα πόρτα εδώ από το οποίο μπορείς να βάλεις διάφορα υλικά, μεγάλες λαβίδες, να αφαιρέσεις κομμάτια, να στείλεις βιοψίες και ταυτόχρονα να αερίσεις από αυτά εδώ τα πόρτς και να κάνεις ό,τι θέλεις και να συνεχίσεις μετά να προχωρείς να βάλεις σωλήνα και να χειριστείς τον άρρωστό σου με ασφάλεια. Και λίγα λόγια για την πορεία του. Μετά την εκρίζωση του όγκου, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο θάλαμο σε αυτόματη αναπνοή. Δεν υπήρχε κλίνη μεθ. Κανονικά, δηλαδή, μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο, καλό θα ήταν να μείνει ένα διάστημα στη μεθ για να παρακολουθηθεί μήπως υπάρχει κάποια επιπλοκή. Ακολούθησαν συνεδρίες κρυοθεραπείας για να αντιμετωπίσουμε τα ράκη που είχαν μείνει γύρω από την εκρίζωση του όγκου και κατόπιν
συνεδρίες ακτινοθεραπείας από τον ογκολόγο του. Αυτές εδώ είναι μερικές φωτογραφίες από τη βροχοσκόπηση, τελειώνω, που γίνεται η κρυοθεραπεία. Βλέπετε εδώ έχουν μείνει αρκετά ράκι, τα οποία και αφαιρέθηκαν με κρυοθεραπεία. Κατόπιν ακολούθησε ένα μήνα σχήματα ακτινοθεραπείας και βλέπετε εδώ πώς είναι η αξονική του. Μετά από 4 μήνες από την ακτινοθεραπεία έχει πρακτικά εξαφανιστεί ο όγκος αυτός, που ήταν τελικά καρκίνος του λάριγκα από τη βιοψία. Δεν ήταν στο λάριγκα, γι' αυτό δεν τον έβλεπε ορειλά, ήταν κάτω από το λάριγκα. Ήταν μετάσταση δηλαδή στην τραχεία. Και ο ασθενής, παρόλο που ήταν 84 ετών με τόσους καρκίνους και κάποιος θα έλεγε εντάξει, έφτασε στο τέλος του, τελικά δεν έφτασε στο τέλος του, αντιμετωπίστηκε γρήγορα με τις ενδεδειγμένες κινήσεις και έζησε. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό μήνυμα από όλα ήταν τελευταία σας φράση, ότι επειδή ήταν 84 και είχε 2 καρκίνους, δεν σημαίνει ότι έφτασε στο τέλος του. Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, ότι δεν εγκαταλείπουμε ούτε τους υλοκαιμένους ασθενείς, ούτε τους καρκινοπαθείς. Αν έχουν κεντρικό αεραγωγό, οφείλουμε να το κάνουμε, να το αντιμετωπίσουμε όπως πολύ ωραία δείξατε. Και κάτι άλλο, πρέπει να κοιτάμε στη σπυρομέτρηση και λέω, παρόλο που είναι επεμβατικό το θέμα εδώ είναι απευατικό, πρέπει να κοιτάμε σπυρομέτρηση στην καμπύλη. Σωστό. Και να αξιολογούμε πάντα την καμπύλη. Δηλαδή, ο άρρωστος αυτός είχε σταθερά συνέβαινε κάτι στην τραχεία του, είχε πάει στον πνευμονολόγο του και είχε πει: αυτό είναι μια μέτρια συνεργασία. Είχε δει τις τιμές. Τιμές ήταν. Είχε βάλει, δεν έβαλα τη διάγνωση χάπ του, ποτέ έχει χάπ κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και χάπ ο άρρωστος, αλλά η καμπύλη φώναζε ότι υπάρχει κάτι. Υπάρχει κεντρικό αεραγωγό. Στον κεντρικό του αεραγωγό. Πολύ ωραία. Επίσης, το palliative care στον καρκίνο, η παρηγορική αντιμετώπιση των καρκίνων του πνεύμονα ή του εξωθρακικού καρκίνου που προσβάλλουν τον αεραγωγό, είναι καθήκον μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει καλά, χωρίς δύσπνοια, χωρίς να παθαίνει ασφυξία. Έτσι, δεν είναι κάτι που πρέπει να παραλείπουμε. Πολύ ωραία.